Δεν πρόκειται για την πεζογέφυρα. Πρόκειται για το μεγάλο έργο ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων. Ένα έργο προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Πριν από 2 εβδομάδες συμπληρώθησαν 2 ακριβώς χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτό το έργο, υπεγράφην και ξεκίνησε ο εργολάβος. Δυστυχώς, ενώ ήταν προγραμματισμένο για να ολοκληρωθεί σε 1 χρόνο, έχουν συμπληρωθεί 2 χρόνια και το έργο δεν έχει συμπληρωθεί ούτε κατά 50%. Δυστυχώς, σοβαρά οικονομικά προβλήματα του εργολάβου, αλλά και πάρα πολλές αστοχίες του αρμόδιου τμήματος και της αρμόδιας λειτουργού που χειριζόταν το εν λόγω συμβόλαιο, είχαν ως αποτέλεσμα σήμερα να ταλαιπωρείται η πόλη, να έχει περάσει δεύτερη τουριστική περίοδος με το εργοτάξιο ανοιχτό, με μια πολύ άσχημη εικόνα στους αρχαιολογικούς χώρους, σε ένα σημείο επίκαιρο της πόλης, να παρατηρείται μια καταστασία και ένα εγκατελειμμένο εργοτάξιο. Είναι το μοναδικό έργο που δεν είχε να αναλάβει ο Δήμος Πάφου πριν από 2,5 περίπου χρόνια. Όλα τα υπόλοιπα έργα έχουν τελειώσει, έχουν παραδοθεί, με εξαίρεση αυτό. Την ίδια ώρα εμείς ως Δήμος, ενώ ήταν σε εξέλιξη αυτό το έργο, 1 χρόνο μετά που ξεκίνησε, είχαμε πάρει απόφαση να κάνουμε ένα διπλανό έργο 1,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Το σχεδιάσαμε, το προσφοροδοτήσαμε και την Πέπτη ξεκινάμε. Φιλοδοξούμε να κατακυρώσουμε την Πέπτη και εντός ολίγων ημερών να ξεκινήσουμε. Θα ολοκληρωθεί και αυτό το έργο και πολύ λυπούμε ότι η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί. Επιτέλους, οι υπεύθυνοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και είναι λυπηρό και αρκετά ζημιογόνο για την πόλη να παραμένει αυτό το εργοτάξιο ανοιχτό και να επικαλούνται διάφορες διαδικαστικά προβλήματα. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, με το συγκεκριμένο έργο? Η λύση είναι πάραυτα να διακόψουμε τον εργολάβο και τμήματα συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων να εισέλθουν και να ολοκληρώσουν το έργο μέσα σε λίγους μήνες. Και αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει τώρα, έτσι ώστε αυτό το έργο να είναι ολοκληρωμένο μέχρι τον Απρίλιο τουλάχιστον, για να μην μας βρει και τρίτη τουριστική περίοδος χωρίς να είναι ολοκληρωμένο αυτό το έργο.